Ένα 60χρονο άνδρα εκτελέστηκε με ΑΚ47 καλάσνικο φαινό. Οι τον έκαψαν στη συνέχεια μέσα στο αυτοκίνητό του στη Μάνδρα. Ο άντρα δέχθηκε τα πειρά ενώ βρισκόταν εν κινήσει με το όχημά του. Η δολοφονία έγινε σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από το σπίτι του επιχειρηματία και εκτιμάται ότι οι δράστε είχαν παρακολουθήσει τι κινήσει του και είχαν καταγράψει την ρουτίνα των μετακινήσεών του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι δράστες αφού πυροβόλησαν το θύμα, στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητό του. Οι δράστες φέρεται να έκαψαν και το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν για τη δολοφονία, ενώ το ΑΚ47 Καλάσνικοφ που χρησιμοποίησαν φαίνεται ότι το πέταξαν στο εσωτερικό του αυτοκίνητου του άντρα, ενώ εκείνο φλεγόταν. Η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι διέφυγαν με μηχανή. Το όχημα στο οποίο βρέθηκε νεκρό το άτομο ανήκει σε άνδρα ελληνικής καταγωγής, επιχειρηματία ο οποίος δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο κρέατο στην περιοχή των Μεγάρων. Το όχημα εντοπίστηκε στην οδό Αγίας Εκατερίνης, ενώ στο σημείο επιχειρούν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με έξι άτομα. Από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας βρέθηκαν δίπλα από το καμενό όχημα Κάλικες και το ΑΚΑ 47 Καλάσνικοφ, ενώ λίγα μέτρα πιο μακριά εντοπίστηκε και το αυτοκίνητο των δραστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ήταν Έλληνας και η γυναίκα του είχε σκοτωθεί κατά τη διάρκεια ληστείας έξω από το σπίτι της στη Μάνδρα το 2018.